Σταματήσω σαν μοντέλο στην πασαρέλα. Όλο τρέλα. Για να δούμε πόσο τρέλα θα έχουμε σε αυτή την πασαρέλα. Α, σχίσιμο σήμερα η Έλλη. Όλες την πένα σήμερα. Για να δούμε τι θα πούνε για το κορίτσι μας. Ηρέμησε εσύ. Έτοιμες! Πού σε καλέ! Θα γίνει χαμός το μπατσελορέτ. Πολύ σοβαρή, επαγγελματική πασαρέλα. Ζαφυρό, τι γίνεται, σκεπτική σε βλέπω. Γιώτα μου, τη βασαρέλα παπαπά τη φυσάς και σε φυσάει. Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν τα μαλλιά που είναι αφτιαχτά και κανονικά για ένα μπατσελορέτ πάρτι. Ωραίο και το μακιγιάζ. Ήθελα λίγο την τονικότητα του κόκκινου να προσέχουμε. Να είναι λίγο πιο κερασί σαν την ναι. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και το φως της πασαρέλας. Τα σκουλαρικάκια είναι ωραία, αλλά είναι μικρούτσικα. Θα ήθελα κοσμήματα γενικά το βράδυ του μπατσελορέτ. Πόσο μάλλον στην Εθνική Ριβιέρα. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις φοράμε λίγο πιο τις καφτανές, κιμονό, πράγματα που θέλουν κοσμήματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαγιό που είναι λευκό με τους κρίκους. Το ντοπ πιες δεν με ξετρελαίνει, γιατί μου κάνει πιο πολύ πρωί με ένα μαγιό να πας στην παραλία. Και όχι το βράδυ. Επίσης μου κάνει και λίγο γοργόνα. Τα χρώματα όμως σου πάνε πάρα πολύ. Οι εσπαντρίες τα σπάνε. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχεις πάρει ένα ωραίο προεκτό τσαντάκι και φυσικά θα ήθελα πάρα πολύ να έχεις προλάβει και το κομμωτήριο για να μην χάσεις βαθμό. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Στην πασαρέλα ήσουν πολύ αγχωμένη, αγάπη μου. Δεν το ευχαριστήθηκες καθόλου. Γιατί? Γιώτα, πώς ήταν η πασαρέλα, για πες μου. Ήμουν πολύ αγχωμένη η αλήθεια στην πασαρέλα, αλλά το ευχαριστήθηκα. Για να δούμε τώρα πόσο κόστησε το σύνολο της Γιώτας. Για το μαγιό πλήρωσε 123 ευρώ, για τη φούστα 120, το top κόστησε 57 ευρώ, οι εσπαντρίγες 100 και τα σκουλαρίκια 19. Συνολικά ξόδεψε 419 ευρώ και της έμειναν μόλις 6, αφού κέρδισε 25 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.